ενημέρωμα, θα μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, φαντάζομαι σε σύντομο χρονικό διάστημα, να κάνουμε τις συστάσεις εδώ στο στούντιο, βλέποντας ενδεχομένως και κάποια πλάνα που έχουμε συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ να σχολιάσουμε για την ανάληψη των 8 νέων προσώπων. Θα μας βοηθήσει και ο σκηνοθέτης μας. Λοιπόν. Εμείς θα πούμε λοιπόν μια γρήγορη καλημέρα, να βλέπουμε τον κύριο Κατρούγκαλο εδώ να υπογράφει, στον καλό συνάδελφο Ανδρέα Πετρόπουλο από την Αυγή. Καλημέρα. Τον επίσης πάρα πολύ καλό συνάδελφο από το Βήμα, τον Άρη Ραβάνο. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Και τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο, πάμε έτσι. Δηλαδή, τον Χρήστο Ζέρβα από την presspublica.gr. Βλέπουμε τις εικόνες από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου ακολουθείται τώρα η τελετή των υπογραφών. Θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο και εμείς εδώ θα σχολιάζουμε με τους συναδέλφους. Έτσι, να ξεκινήσουμε, Νίκο. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος θα θέλαμε να μας δώσει έτσι τα φώτα του και το στίγμα των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα. Γιατί αναγκάστηκε να κάνει αυτή τη μικρή, τελικά, από ό,τι βλέπουμε έτσι, κίνηση ανασχηματισμού ο Πρωθυπουργός, και πού αποβλέπει σε ό,τι αφορά τη συνοχή του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, σε αυτές τις πολύ δύσκολες ημέρες που έρχονται. Ναι, νομίζω ότι μετά την ψηφοφορία της Τετάρτης ήταν μια αναγκαστική κίνηση του Πρωθυπουργού να αλλάξει από τις θέσεις τους αυτούς που αρνήθηκαν ουσιαστικά πίσω στην πιο δύσκολη ψηφοφορία μέχρι σήμερα να δώσουν ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία οδηγεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε εκλογές. Αυτό κυρίως γιατί δεν έχουμε ένα ευρύ ανασχηματισμό. Έχουμε ένα ανασχηματισμό έκτακτης ανάγκης, θα τον έλεγα, ο οποίος φαίνεται να έχει μια ημερομηνία λήξης κάπου στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη ή στο τέλος του Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, και να πάμε σε εκλογές. Μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή. Μέσα στο φθινόπωρο. Λες, εκλογές, Ανδρέα. Τι θα γίνει, να επαναλάβω την ερώτηση που θέσαμε και νωρίτερα και την έκανε ο Νίκος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν πληροφορίες από την πλευρά του Πρωθυπουργού, τι σκέπτεται να κάνει? Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί τις επόμενες μέρες, αλλά εγώ δεν θα βλέπα μία αλλαγή στην κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα, αλλαγή σε αυτή τη θέση. Αυτό ίσως είναι και σε συνάρτηση των όσων θα εξελιχθούν και στο εσωτερικό του κόμματος και της κατάστασης που θα πάρει τη μία τροπή ή την άλλη. Εδώ βλέπω τον νέο Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον κύριο Παύλο Πολάκη, να χαιρετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Ανδρέα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μέχρι τα λίγα λεπτά που είδαμε επιβεβαιώνεται ότι ο κύριος Χαϊκάλης ήταν το πρόσωπο της νέας κυβέρνησης. Δεν κρατιέται, δηλαδή, από δηλώσεις έτσι όπως το βλέπω. Είναι ο μόνος που έκανε δηλώσεις αμέσως. Σε είδα που χαμογελούσες όταν βλέπαμε και τις δηλώσεις. Ναι. Τον είπες και τον έφερες. Έπρεπε να είναι, λέει, πιο συγκρατημένος, έτσι λες. Νομίζω, δεν ξέρω. Ίσως και λόγω του επαγγέλματός του έχει μία έφεση. Έτσι να μιλήσει. Εντάξει, πρώην ηθοποιός είναι, νομίζω ότι το έχει το λέγειν. Λοιπόν, αλλά είναι ένα πολύ κρίσιμο υπουργείο όμως που Παύλο. Νομίζω... Τον είπα και πάνω, έκανα λάθος. Παύλος. Παύλο. Λοιπόν, χαιρετά εδώ τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και βέβαια είναι το πρόσωπο έκπληξη. Νομίζω ότι και από χθες, έτσι, όταν ανακοινώθηκε η σύνθεση αυτή της νέας κυβέρνησης,